Και το ποσοστό εμβολιασμού. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Κατέρα Ιάκωβε, κυρίες και κύριοι. 12 άτομα νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 3 στη μονάδα αυξημένης φροντίδας στο νοσοκομείο Αμοχώστου. Ο μέσος όρος των ηλικιών είναι κάτω των 60 ετών. Και αφού μιλάμε για νοσοκομείο Αμοχώστου, κάτι να σας πω ευκαιρία δοθήσεις ότι έχουν ολοκληρωθεί εργασίες και ήδη ο 3ος όροφος του νοσηλευτηρίου λειτουργεί ως μονάδα COVID και ο 2ος αναμένεται να λειτουργήσει εντός της περίοδου αφότου επιπλωθεί. Μέχρι τώρα, από την αρχή της πανδημίας, νοσηλεύτηκαν 2.008 ασθενείς στο νοσοκομείο ο Αμοχώστου. Αυτά είναι τα δεδομένα όσον αφορά το νοσηλευτήριο της επαρχίας Αμοχώστου. Τώρα, όσον αφορά τη Λάρνακα, να σας πω ότι από την 1η του Οκτώβρη έκλεισε η κλινική COVID στο νοσοκομείο Λάρνακας λόγω της βελτιωμένης επιδημιολογικής εικόνας και της μείωσης του αριθμού νοσηλεών με κορονοϊό για να εξυπηρετήσει τα υπόλοιπα νοσήματα. Και να αναφέρουμε και το ποσοστό εμβολιασμού στις 2 επαρχίες. Στην Αμόχωστο έχουμε 91,7%, ενώ η Λάρνακα με τα δεδομένα φαίνεται να την τοποθετούν τελευταία σε εμβολιασμούς, 76,1%.